από ένα μεγάλο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες είχατε την ευκαιρία να συναντήσετε αρκετό κόσμο και στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους παράγοντες και οικονομικούς και πολιτικούς. Πέστε μας εσείς τι αναμένετε από τις επερχόμενες εξελίξεις, εννοώντας βεβαίως τη διάσκεψη στο Κράνς Μοντάνα, κύριε Πρόεδρε. Συγκρατημένα αισιόδοξος. Είστε καλός στις προβλέψεις και επειδή έχετε και πλήρη επίγνωση όλων των δεδομένων που συνθέτουν αυτή τη διάσκεψη. Θα προσπαθήσω να περιγράψω την εικόνα, ναι, που έχω σχηματίσει. Η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της επιθυμεί και θέλει λύση του Κυπριακού. Επιθυμεί και θέλει λύση του Κυπριακού γιατί διψά για μια επιτυχία σε έναν κόσμο που αυτή την συγκεκριμένη περίοδο τον διεκρίνει η αβεβαιότητα και η αποσταθεροποίηση. Οι σχέσεις Δύσης με Βόρεια Κορέα, οι σχέσεις της Δύσης μαζί με το Ιράν, τα προβλήματα μεταξύ του μουσουλμανικού κόσμου με τους Σιίτες και τους Σουνίτες, αλλά που γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα, τον μπλοκ των παραδοσιακών αραβικών χωρών έναντι του Κατάρ και ουσιαστικά έναντι του Ιράν, στην περιοχή μας που φλέγεται το ISIS που μιλά όλη η ανθρωπότητα και το Ισλαμικό κράτος, είναι στη γειτονιά μας. Η διεθνή κοινότητα ζητεί και επιζητεί ένα πυλώνα σταθερότητας και δεν μπορεί να είναι άλλος από μια ενωμένη κυπριακή δημοκρατία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένη η δική μας θέληση και αποφασιστικότητα για τη λύση. Θα κρυθεί αν θα έχουμε λύση του Κυπριακού από την πολιτική βούληση που θα επιδείξει η Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Η Τουρκία, εάν συμπεριφερθεί με αυτόν τον αυταρχικό τρόπο, δεν πρέπει να αναμένει κανείς διαφοροποίηση. Εγώ είμαι η Τουρκία, εγώ είμαι ο Ερντογάν, τι είναι αυτοί, θα τους έχω μονίμως υπό την στρατιωτική κυδαιμονία. Υπάρχει και όμως μια άλλη πιθανότητα που κανείς δεν ξέρει ποια από τις δύο επιλογές θα επιλέξει η Τουρκία. Μια Τουρκία που στα μάτια της διεθνούς κοινότητας έχει πάρα πολύ αρνητική εικόνα, όπου οι αγορές χτυπούν ανηλαίητα την αξιοπιστία της τουρκικής οικονομίας λόγω της πολιτικής συμπεριφοράς και των πολιτικών πεπραγμένων της. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας δεν είναι οι καλύτερες, έστω και αμφραστικά κάπου τα βρίσκουν. Εξαρτάται η Τουρκία αποκλειστικά από τη Ρωσία στο φυσικό αέριο, 65% των αναγκών σε φυσικό αέριο της Τουρκίας είναι από τη Ρωσία. Μια σωστή και δίκαιη επίλυση του κυπριακού προβλήματος βελτιώνει την εικόνα του ίδιου του Ερντογάν και της Τουρκίας διεθνώς. Δεύτερο, έχει πρόσβαση για αγορά με εμπορικούς όρους φυσικού αερίου από ολόκληρη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Έρχομαι τώρα στο Κυπριακό. Ναι, μια παρατήρηση, ναι, μόνο σε αυτά τα οποία έχετε πει, κύριε Πρόεδρε. Θεωρείτε δηλαδή πως μπορεί να λύσει το Κυπριακό Ερντογάν μόνο για να βελτιώσει την εικόνα του, ή ταυτόχρονα θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και κάποια ανταλλάγματα
Αφού είπα, ναι, η επίλυση ήταν τα λάγματα, του Κυπριακού δεν είναι, η επίλυση του Κυπριακού δεν είναι μόνο βελτίωση της εικόνας του Ερντογάν και της Τουρκίας. Ναι, είναι και τα πολιτικά ανταλλάγματα. Τι είδους πολιτικά ανταλλάγματα μπορεί να... Είναι και τα οικονομικά ωφέλη του από το θέμα της ενέργειας. Απεξαρτικοποιείται από την εξάρτησή του στη Ρωσία και με εμπορικούς όρους θα έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο, να αγοράζει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την Τουρκία, παρά να το φέρνει με αγωγούς από τη Ρωσία και με όλους τους πιθανούς πολιτικούς και άλλους κινδύνους και την εξάρτηση. Από εκεί και πέρα, και ένα επιπρόσθετο πολιτικό, βελτιώνεται οι σχέσεις με την Τουρκία. Αγαπητέ κύριε Παυλίδη, ξέρετε, να περπατάς πάνω στα κοχύλια, τώρα είναι καλοκαίρι, χωρίς παντούφλες και χωρίς παπούτσια, είναι και μια καλή γυμναστική. Εάν όμως φοράς τα παπούτσια σου και περπατάς στην παραλία, εάν ένα μικρό κοχύλι, μια μικρή πετρίτσα μπει στο παπούτσι σου, η ενόχληση είναι δυσανάλογη του μεγέθους της πέτρας ή του κοχυλιού. Το Κυπριακό είναι αυτή η πέτρα στα παπούτσια της Τουρκίας. Όποια κίνηση και να κάνει, νιώθει την ενόχληση. Δεν πρόκειται ποτέ να πετύχει έστω και μία σχέση διαφορετική από την ένταξη. Γιατί θεωρώ ότι για πλήρη ένταξη ούτε η ίδια η Τουρκία δεν θέλει. Η Τελωνιακή Ένωση είναι αυτό το οποίο την ενδιαφέρει. Είναι μια ειδική σχέση. Η Τελωνιακή Ένωση έχει, κύριε Παυλίδη, μια καλύτερη ειδική σχέση. Αλλά και αυτή την καλύτερη ειδική σχέση δεν μπορεί να την πετύχει με άλλη το Κυπριακό. Μάλιστα. Πάντως το έγγραφο Γιούνκερ υπόσχεται πάρα πολλά στην Τουρκία. Πέστε μας όμως, η προεργασία που έχει γίνει εν ώψη του εγγράφου θα ικανοποιήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά? Κοιτάξτε. Διότι είναι ένα σημαντικό θέμα, δεν ξέρω αν το θεωρείτε. Ναι, πέστε μας. Δεν θα μπω σε αυτά. Αυτά θα τα χειριστεί η κυβέρνηση. Ναι, αναμένεται θα κάνω όμως, μια υπόθεση. Υπόθεση. Γίνεται ένα έγγραφο στο οποίο μπαίνουν κάτω αυτά που εμείς θέλουμε. Και πάμε στη διάσκεψη στο Grand Montana και η Τουρκία δείχνει αδιάλαχτη. Λύσαμε το Κυπριακό? Όχι, αλλά θα έχεις ένα καθοδηγητικό έγγραφο που να... Συμφωνώ απόλυτα. Που να περιγράφει όχι μόνο τη διαδικασία αλλά και την ουσία. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν θα προκαθορίσει το αποτέλεσμα όσο τέλειο και να είναι αυτό το έγγραφο εργασίας. Στη βάση όμως αυτού του εγγράφου θα κρυθεί το αποτέλεσμα όμως. Οπωσδήποτε, δεν θα το καθορίσει, αλλά θα κρίνει το αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε. Αλλά δίδουμε δυσανάλογη βαρύτητα σε ένα έγγραφο που κανείς δεν διαφωνεί ότι πρέπει να έχει τα κριτήρια και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, αλλά η ουσία είναι να έρθει η Τουρκία και να κατανοήσει ότι το 2017 με μια Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια Κύπρο και μετά τη λύση, όπως δήλωσε ο κύριος Γιούγκερ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να υπάρξουν τα αναχρονιστικά συστήματα ασφάλειας του 1960 και πρέπει να είναι και είναι. Σας μεταφέρω αυτό που εγώ εισπράττω. Και αυτό οφείλουμε να το πιστώσουμε, ναι, στον Νίκο Αναστασιάδη. Ναι, κύριε Πρόεδρε, όμως για πρώτη φορά, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας πιστώνουμε και το γεγονός ότι ανέδειξε σε μείζον το θέμα του εγγράφου πριν πάμε στη διάσκεψη. Επαναλαμβάνω, να πιστώσουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού όχι μόνο θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, αλλά σας μεταφέρω αυτό που εγώ
έχω εισπράξει σε επαφές με τους ανθρώπους κλειδιά που χειρίζουν